Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον, Rescue, ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με ομιλητές τους ευρωβουλευτές κυρίους Χρήστο Στυλιανίδη, Γιώργο Κίρτσο και Μίλτο Κίρκο. Στο καλωσόρισμά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας αναφέρθηκε στη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, προκειμένου να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα προς όφελος των κοινωνιών. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είναι οι ανισότητες, η φτώχεια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είναι η απειλή του φόβου, το χτίσιμο των τειχών, η ασφάλεια και βεβαίως το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο της Ευρώπης. Εμείς από την άλλη πλευρά, αγαπητοί φίλοι, βάζουμε στην ατζέντα και το ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Δεν είμαστε ουδέτεροι παρατηρητές για τα θέματα που μας απασχολούν. Δεν είμαστε ουδέτεροι παρατηρητές ή σχολιαστές για το οποίο θα είναι το κοινό μας μέλλον. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε διαδραστικά, με λόγο, με ρόλο, με διεκδίκηση και με άποψη για το κοινό μας μέλλον, το μέλλον της οικογένειάς μας, που είναι το ευρωπαϊκό μέλλον. Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω. Ως Περιφερειακή Αρχή, να ξέρετε, εμείς την εφταετία που είμαστε ως θεσμός, ο βασικός μας πυλώνας, η ανάσα μας η αναπτυξιακή, ήταν από ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, αναφέρθηκε καταρχήν στις ευρωεκλογές του Μαΐου, αλλά κυρίως εστίασε στο πρόγραμμα Rescue, ενώ ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους, καθώς και τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταγόμενο από την Άρτα, Αντώνη Κωσιβάκη. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στην Πάτρα, όντως, μια πόλη που είναι, πάντα ήταν το παράθυρο της Ελλάδας προς την Ευρώπη, μια πόλη σταυροδρόμη που πάντα φιλοξενούσε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και αποτελεί όντως δίωδο επικοινωνίας και σοβαρής οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκτός των άλλων, τον κύριο Αλαφογιώργο για το ότι μας βοηθά και πάλι με το συντονισμό, τον Αντώνη τον Κωσιβάκη, ο οποίος είναι πάντα η οργανωτική πηξίδα ανάλογων εκδηλώσεων. Δύο κουβέντες τι είναι το Rescue σε πρακτική σημασία. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι μέσω του Rescue πρώτα και πάνω απ' όλα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από οποιαδήποτε θεραπεία. Αυτό που λέμε στην ορολογία της πολιτικής προστασίας, prevention and preparedness, διεθνής ορολογία, ότι ό,τι και να κάνουμε σε επιχειρησιακά μέσα, όσα αεροπλάνα και να αγοράσουμε, όσα, εάν δεν επικεντρωθούμε στην πρόληψη και έχει σχέση με το μάτι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα βρούμε πάλι μπροστά μας πολλούς νεκρούς, πολλές περιουσίες χαμένες. Που σημαίνει πάνω απ' όλα πρόληψη. Και εδώ, κύριε Περιφερειάρχα, έρχεται ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Τα ευρωπαϊκά ταμεία συνδέονται με το Rescue, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη, οι τοπικές περιφερειακές αρχές, να αυξήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης για να μπορέσουν να προετοιμαστούν να δημιουργήσουν πρόληψη σε όλα τα επίπεδα των φυσικών καταστροφών. Να ξεκινήσει αυτό το θέμα. Είναι σε διαδικασία. Νομίζω είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις αρχές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής, σε όλα τα κράτη-μέλη, πώς θα αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες. Στις επικείμενες ευρωεκλογές αναφέρθηκε από την πλευρά του και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κίρτσος, κάνοντας λόγο για αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κονδυλίων. Νομίζω ότι η μάχη των ευρωεκλογών θα είναι δύσκολη, γιατί έχει κλονιστεί η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής κοινής γνώμης. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έχουμε περάσει από το ένα άκρο στο άλλο στην Ελλάδα, δηλαδή περάσαμε μια περίοδο κατά την οποία θεωρούσαν πολλοί συμπολίτες μας ότι θα μας καταστρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είχε ένα σχέδιο καταστροφής μας.
Τώρα η κοινή γνώμη περνάει, ένα σημαντικό τμήμα της περνάει στο άλλο άκρο, ότι θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα από τις δικές μας προσπάθειες. Πρέπει να πω ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες δίνουν το πλαίσιο, δημιουργούν τεράστιες δυνατότητες, όπως εξήγησε ο Επίτροπος, αλλά χωρίς τη δική μας προσπάθεια δεν γίνεται τίποτα. Και αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει και σε εθνικό επίπεδο, να γίνουμε καλύτεροι. Δηλαδή, είναι στο χέρι μας τα οικονομικά μας να γίνουν καλύτερα, διότι έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δίνει ένα πλαίσιο για καλύτερη διαχείριση των οικονομικών, εφόσον υπάρχουν τόσα success stories. Στην ενιαία πολιτική που στοχεύει στην ανάπτυξη μέσα από αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων, αναφέρθηκε και ο Ευρωβουλευτής με το ποτάμι Μίλτος Κύρκος. Αυτό που ανέφερε ο Γιώργος ο Κύρκος για τον Τόνι Μπλερ, διαλέξτε προβλήματα και δώστε λύσεις, είναι το σημαντικό και στο επίπεδο της περιφέρειας. Όταν ακούμε, ας πούμε, ότι η περιφέρεια είναι μπροστά στην απορρόφηση των κονδυλίων, εγώ δεν μένω στα νούμερα αν απορροφήθηκαν τυπικά τα κονδύλια, μετετράπησαν σε έργα. Ο δρόμος που ήρθαμε σήμερα, ας πούμε, η μικρή περιφερειακή εκεί, ολοκληρώθηκε τώρα. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο έδωσε ζωή σε ένα μέρος της περιφέρειας της πόλης, επέτρεψε την καλύτερη κίνηση. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά κυρίως ένα έργο που άλλαξε τη ζωή των κατοίκων. Το ίδιο και οι άλλες δράσεις της περιφέρειας. Η ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων, η προετοιμασία για την έλευση του φυσικού αερίου. Συνδεδεμένα όλα αυτά μέσα στις προοπτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι έργα τυχαία τα οποία ορίμασαν και τα κάναμε, αλλά χωρίς ένα γενικότερο σχεδιασμό. Στην εκδήλωση δόθηκε η δυνατότητα να τεθούν ερωτήματα και από περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και ο RTV. Μίλησε λίγο πριν ο κύριος Τηλιανίδης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών και την κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας μέσα από το πρόγραμμα Rescue. Θα θέλαμε λοιπόν λίγο να επικεντρωθείτε στην αλλαγή αυτή του σχεδιασμού και τις χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση των εθνικών αεροπορικών στόλων, αλλά και την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως το έχω τονίσει κατ' επανάληψη, θα υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Rescue για να υπάρχει ενίσχυση των εθνικών μέσων, είτε λέμε ελικόπτερα, είτε λέμε αεροπλάνα, οτιδήποτε, τα οποία κάποια από αυτά θα ανοίγουν στο Rescue, που σημαίνει θα μπορούν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να έρθουν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά θα επανέλθω στην προηγούμενη μου απάντηση. Αυτό που πρέπει, σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθεί και ο στόλος στην Ελλάδα, θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Όπως ξέρω από τις συναντήσεις με τους υπουργούς, υπάρχουν παλιά αεροπλάνα και δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν αυτά όλα, αλλά επανέρχομαι και γίνομαι λίγο επαναλαμβανόμενος και βαρετός. Είναι πρόληψη και προετοιμασία. Τα κονδύλια που συνδέουν το Rescue με περιφερειακά ταμεία, με ταμεία από τα αγροτικά ταμεία, θα μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη, στην Ελλάδα, στις περιφέρειες, στους Δήμους, αξιοποιώντας αυτά τα κονδύλια να έχουν πρόληψη, έτσι ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα που ζήσαμε μέχρι τώρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο Αντιπεριφερειάρχης Άρδες Βασίλης Ψαθάς, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση. Ο κύριος Ψαθάς επεσήμανε μεταξύ άλλων πως οι περιφέρειες έχουν αυξημένες αρμοδιότητες χωρίς ωστόσο ανάλογους πόρους. Που θέλω να σας ενημερώσω, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, είναι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων που υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία και γενικότερα στην δημόσια διοίκηση, την οποία τη ζούμε εμείς καθημερινά. Επειδή τραβάμε πολύ λάτσα όσον αφορά την πολιτική προστασία και επειδή ο κόσμος, ο θεσμός μας εμπιστεύεται, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πρόσφατα με καινούριο νόμο η έννοια του ρέματος, ο καθαρισμός και η επίβλεψη και αστυνόμευση έρχονται στην αιρετή περιφέρεια, στο δεύτερο βαθμό. Εμείς όμως ξέρετε, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα και το ξέρουν κύριε Ευρωβουλευτές, έχουμε μεταφορά αρμοδιοτήτων, ειδικά στην αιρετή περιφέρεια, δεν έχουμε όμως μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Είναι ένα κενό. Το δεύτερο νομοθετικό μπάχαλο που γίνεται στη χώρα μας είναι σχετικά με την επικάλυψη αρμοδιοτήτων και τους πολλαπλούς φορείς που υπάρχουν. Και να σας εξηγήσω, υπάρχουν το ΕΒ και τα ΓΟΕΒ, τα οποία λειτουργούν με το βασιλικό διάταγμα του 57.
Έρχονται οι επιπλέον νομοθεσίες και καταλαβαίνετε, ο καθένας τραβάει το δικό του σκοπό και τελικά δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Ευτυχώς που είμαστε εμείς ως θεσμός η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και λύνουμε προβλήματα καθημερινότητας, είτε λέγεται αποστραγγιστικός πρωτεύων άβλακας, είτε δευτερεύων, είτε τριτεύων δίκτυο. Και να ξέρετε ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, έχω κάποιο βάρος μέσα μου για τον εξής απλό λόγο. Επειδή έχουμε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή μου, σε υψόμετρα μηδενικά, σε βαλτώδεις περιοχές, καταλαβαίνετε την αίσθηση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες μας. Και ένα προβληματισμό που θέλω να σας θέσω σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία, πρέπει να γνωρίζετε και εσείς οι ευρωβουλευτές μας, οι οποίοι πραγματικά πιστεύω είστε αξιόλογοι άνθρωποι πάνω απ' όλα, είναι το εξής, ότι η μεγαλύτερη μερίδα του ελληνικού λαού ασφαλώς είναι και είναι φιλοευρωπαϊστές. Ασφαλώς θέλουμε μια ποιοτική Ευρώπη, περισσότερη, πιο σύγχρονη και πιο κοινωνική Ευρώπη. Όμως υπάρχει και μια αντίφαση που μας, και η αντίφαση αυτή μας δημιουργεί σε περαιτέρω σκέψεις που έχουν να κάνουν με τις μνημονιακές πολιτικές. Όταν οι μνημονιακές πολιτικές αυτές ταυτίζονται και συνοδεύονται με μείωση των εισοδημάτων, να ξέρετε ότι υπάρχει και ευρωσκεπτισμός. Αυτά και σας ευχαριστούμε για τη στιγμή σας παρουσίαση. Απάντηση στον κύριο Ψαφά έδωσε ο κύριος Στυλιανίδης. Δεν υπάρχει αμφιβολία και επισκεφτήκατε την περιοχή. Όσα γνωρίζουμε μέσα από ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των εθνικών νομοθεσιών, έχετε δίκιο, στην Ελλάδα υπάρχει ένας νομοθετικός λαβύρινθος σε πολλά θέματα και υπάρχει αυτή η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, η οποία βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα να αλλάξουν. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς συμβουλεύουμε, λέμε κάποιες προτάσεις και θεωρούμε ότι πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αρμοδιοτήτων και, επειδή μιλήσατε για πόρους, θεωρώ ότι και πάλι είναι θέμα εθνικού αρμοδιοτήτων, πώς οι περιφέρειες θα μπορέσουν να πάρουν, να απορροφήσουν περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο τις αρμοδιότητες που τους επιβάλλονται από την νομοθεσία. Έχετε δίκιο.